Θα πάμε Βαυαρία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας. Είναι ένας νέος επιστήμονας που διαπρέπει στο εξωτερικό και αυτός και άλλοι τρεις. Κύριε Παπά, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, μια χαρά είμαστε. Είστε ένας Έλληνας επιστήμονας που έχετε προχωρήσει μαζί με άλλους τρεις νέους εκεί στη Βαυαρία, σε μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία, ιδρύσατε έναν μορφωτικό σύλλογο των Ελλήνων. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, ιδρύσαμε ένα μορφωτικό σύλλογο Ελλήνων Βαυαρίας, γιατί αφού είμαστε βγαλμένοι από τα σπλάχνα της ομογένειας της Βαυαρίας, συμπεράναμε ότι οι νέοι Έλληνες μετανάστες, καθώς και οι μαθητές εδώ, αφού έχουμε πάρα πολλά ελληνικά σχολεία και οι φοιτητές, χρειάζονται επειγόντως τη βοήθεια ανθρώπων σαν και εμάς. Να ξεκινήσουμε λίγο με το προφίλ των μελών, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι, ακριβώς, σωστά το λέτε. Καταρχήν ο πρόεδρος, ο Στράτος Μουσκοφίδης, είναι ένα παιδί γεννημένο εδώ, στην Νιρεμβέργη, ο οποίος τελείωσε εδώ πολυτεχνείο στο Άκεν, πήγε στο MIT. Είναι ο πρώτος Έλληνας της Νιρεμβέργης που κατάφερε να μπει σε αυτό το πανεπιστήμιο. Η Χριστίνα Χρήστου, η οποία έρχεται από την Ελλάδα, ψυχολόγος. Έχουμε και έναν οικονομολόγο, ο οποίος σπουδάζει εδώ στην κρατική οικονομική σχολή της Νιρεμβέργης. Και εγώ γεννήθηκα εδώ. Πήγα Ελλάδα, τελείωσα τις σπουδές μου και η κρίση με ξαναέφερε στον τόπο της γέννησής μου και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάμπερκ. Και πραγματικά μια τυχαία συζήτηση μας έφερε σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα. Να μπούμε λίγο στην βασική στόχευση του συλλόγου. Ακριβώς. Η στόχευσή μας καταρχήν έχει να κάνει, όπως το λέει η λέξη, μορφωτικός. Το μορφωτικός βέβαια για μας δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση που μπορούμε να προσφέρουμε σαν νέοι επιστήμονες, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνική προσφορά. Και τι εννοούμε με αυτό? Πρέπει να αναφέρουμε λίγα πράγματα για την ιδιομορφία των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι διαφέρουν από αυτούς στην Ολλανδία ή στην Αγγλία, διότι οι μετανάστες εδώ προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα της Ελλάδας και η αλήθεια είναι ότι η ένταξή τους στο γερμανικό περιβάλλον συναντά περισσότερες δυσκολίες από ό,τι στην Αγγλία ή στην Ολλανδία, για παράδειγμα, ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό το λόγο και λόγω της κρίσης που έχει χτυπήσει τη Γερμανία, γιατί πολλές φορές λέμε η Γερμανία δεν έχει κρίση, σας διαβεβαιώνω ότι η κρίση σιγά σιγά χτυπά και την πόρτα της Γερμανίας και πολλοί Έλληνες νέοι δεν έχουν οικονομική βοήθεια ώστε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και ούτε στήριξη ούτε από το γερμανικό κράτος πολλές φορές, αλλά ούτε και από την ελληνική πολιτεία, το οποίο είναι γνωστό βέβαια. Μάλιστα, να πιάσουμε τον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό στόχο ένα-ένα. Ακριβώς, ναι. Κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα τρία επέραν του πολιτιστικού συνδέονται. Ο εκπαιδευτικός τομέας έχει να κάνει με τη στήριξη που θέλουμε να δώσουμε, η οποία θα είναι δωρεάν στήριξη από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ακόμα και από άλλες επιστήμες σε νέους Έλληνες μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία, ακόμα και στην Αγγλία. Αυτό που θα κάνουμε, και καλούμε όλους τους Έλληνες να μας βοηθήσουν όσο μπορούν, θα παρέχουμε δωρεάν βοήθεια σε όλους τους μαθητές και στήριξη, γιατί είναι κάτι το οποίο λείπει. Το ακούω συνεχώς στην κοινωνία, δεν βοηθάει κανείς δυστυχώς τους Έλληνες μαθητές και αυτό καθιστά την ένταξή τους στην κοινωνία ακόμα πιο δύσκολη. Μετά, ο κοινωνικός σκοπός. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία και ιδίως η πανδημία έχει δυσκολέψει την κατάσταση, την ψυχολογική των παιδιών και των νέων. Πολλοί δεν έχουν βοήθεια διότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν οικονομικά. Το ακούω από φοιτητές Έλληνες, από μαθητές. Δύο από τα μέλη μας, γιατί ήδη μετρούμε 40 μέλη, είναι ψυχολόγοι. Πραγματικά, με όλη μας τη χαρά, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάθε Έλληνα ο οποίος θα απευθυνθεί σε εμάς. Και σας διαβεβαιώνω πάλι ότι τα προβλήματα αυξάνονται και ας ελπίσουμε ότι η κρίση της πανδημίας θα σταματήσει. Και μετά, σκοπός μας είναι και η επαγγελματική προσφορά, διότι η κοινωνική ανέλυξη στη Γερμανία, όχι μόνο λόγω της γλώσσας, πολλοί στέκονται στη γλώσσα, είναι δύσκολα τα γερμανικά, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Η κοινωνική ανέλυξη και στον επαγγελματικό τομέα, γενικότερη ανέλυξη να το πω, είναι αρκετά δύσκολη. Και αυτό αφορά όλους τους μετανάστες, όχι μόνο τους Έλληνες. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα ακριβώς με τις δράσεις που σχεδιάζονται. Ποιες δράσεις σχεδιάζονται ακριβώς?
Καταρχήν, θα προχωρήσουμε άμεσα σε εκδηλώσεις επιστημονικού και πολιτιστικού τύπου όσον αφορά την Επανάσταση του 21. Ήδη έχουμε στα πλάνα μας να καλέσουμε εκδότες, συγγραφείς, επιστήμονες είτε από την Ελλάδα, είτε να κάνουμε και κάλεσμα σε Γερμανούς να μιλήσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί πολλές φορές έχουμε την εικόνα του κακού Γερμανού. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Ο Γερμανός μέσος πολίτης έχει τρέφει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και πραγματικά το βιώνω και στο πανεπιστήμιο και στην καθημερινότητά μου. Και ακριβώς δηλαδή θα κάνουμε και διαγωνισμούς ώστε να προωθήσουμε νέα ταλέντα, γιατί για μας ταλέντα τα οποία δεν έχουν την οικονομική ή την κοινωνική δυνατότητα είτε να σπουδάσουν είτε να ανεληχθούν, αυτή είναι η στόχευσή μας. Και θα βάλουμε πραγματικά τα δυνατά μας ώστε αυτά τα ταλέντα να μην πάνε χαμένα, γιατί ένας δυνατός ελληνισμός της διασποράς σημαίνει και ένας δυνατός ελληνισμός στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Μην ξεχνάμε 200 χρόνια πριν με την Επανάσταση η διασπορά έδωσε το... Να απευθύνεται και μία πρόσκληση έτσι στους τηλεθεατές μας, στους νέους εντός και εκτός που θέλουν να μπουν στον ιστότοπό σας. Πού μπορούν να μπουν, πού θα περιηγηθούν, κύριε Παπά? Βεβαίως. Ο ιστότοπός μας ονομάζεται Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Βαβαρίας. Μπορούν να μας δουν και στο Facebook. Στα γερμανικά λέγεται Griechischer Bildungsverein in Bayern, για κάποιους που δεν ξέρουν ίσως ελληνικά, από τους ακροατές μας. Και πραγματικά είμαστε ανοιχτοί για ιδέες, προτάσεις, ώστε να δώσουμε ένα νέο τόνο στην κοινωνία την ελληνική εδώ στην Ομογένεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν.